Μαθαίνω λοιπόν ότι έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, μια πρόταση σε ένα πάρα πολύ γνωστό ζευγάρι. Και μιλάμε τώρα για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τη Δήμητρα Βαμβακούση, αλλά να μην είναι μόνοι τους. Ποιος να είναι μαζί τους. Να είναι και ο κουμπάρος μαζί. Ο Αναστάσης ο Ντούγκας. Δικηγόρος δεν είναι. Βεβαίως. Η εκπομπή τι περιεχόμενο θα να έχει λοιπόν κοινωνικό περιεχόμενο η εκπομπή. Α, γι' αυτό να είναι και ο δικηγόρος, έτσι δικαιολογείται η ύπαρξή του. Ακριβώς. Να λέει από τη νομική. Και δικηγόρος και κουμπάρος. Και έχω να σας πω ότι ο κύριος Ντου. Έχουμε μαζί το σύλλογο μαζί και με τη Ράνια Κωστάκη, έχουμε και το σύλλογο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε συνεργάζεται. Το φυλακάγγελο. Ακριβώς. Συνεργάζεται σε άλλο επίπεδο. Και έχω να σας πω ότι ο κύριος Ντούγκας βρισκόταν και το καλοκαίρι σε τηλεοπτικές συζητήσεις. Και ήδη τον έχουμε δει να εμφανίζεται σε πολλές εκπομπές. Τη Ζήνα Κουτσελίνη, στην Αγγελική Νικολούλη το Σάββατο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στον Άσο το Γουμενίδη. Όχι. Το έχει πάρα πολύ το τηλεοπτικό ο κύριος Ντούγκας. Πες μου λίγο τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τι γνωρίζουμε. Έχει γίνει προσέγγιση στο Έχει γίνει προσέγγιση. Υπάρχουν διάφορα θέματα τώρα. Εντάξει, καταρχάς, ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι σε μία περίοδο της ζωής του, όπως ξέρουμε όλοι, δύσκολη. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι. Και από ό,τι μαθαίνω, ξέρεις, επειδή κάποιες φορές όταν φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή μας, το συνειδητοποιούμε περισσότερο αφού περάσει λίγος καιρός. Μαθαίνω ότι είναι δύσκολο. Μερικές φορές, βέβαια, η δουλειά είναι σωτήρια. Αυτό. Κάνει γυρίσματα λοιπόν στην Κύπρο για τη Γη της Ελιάς, πηγαίνω έρχεται στην Αθήνα. Και η Δήμητρα έχει κάποια άλλα δικά της θέματα, τέλος πάντων. Η Δήμητρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι εγκυμονή κοπέλα. Ναι, αυτό. Αυτό δεν το έχει παραδεχτεί η δημόσια, γι' αυτό εγώ δεν το λέω. Άρα λοιπόν η πρόταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφορά το δεύτερο μισό αυτή τη χρονιά. Ναι, ναι, καλέ, για αυτή τη σεζόν. Άρα μιλάμε. Λοιπόν είναι στην ώρα που η Ελίνα Παπίλα πέρσι έκανε μία προσπάθεια, τέλος πάντων. Γιατί το λέω προσπάθεια, γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε ακριβώς το περιεχόμενο της εκπομπής. Ούτε οι ίδιοι που την παρουσίασαν το καταλάβανε το περιεχόμενο της εκπομπής. Αυτό είναι το καταλάβανε. Σε κάθε εκπομπή αλλάζανε ακριβώς τη σκαλέτα. Σαλάτ μπαρ. Και εγώ τα ξέρω αυτά γιατί έχω μιλήσει με του ανθρώπου τη στελέχουν την εκπομπή, έτσι μπορώ και μιλάω και έχω την. Γιατί μπερδεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Μπερδεύτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο καθένας ήθελε να επιβάλλει την άποψή του στο πώς θα είναι αυτή η εκπομπή και τελικά άκρη δεν βγήκε ποτέ. Είναι πάρα πολύ έξυπνη πάντως η ιδέα. Θα πω το εξής, ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος έτσι και αλλιώς είναι πολύ δημοφιλής και ο κόσμος τον αγαπάει και τον στηρίζει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε βήμα αποφασίσει να κάνει. Πολύ εύστοχο ότι σκέφτηκαν και τη Δήμητρα μαζί σε ένα ρόλο. Και τον κουμπάρο πιο εύστοχο ακόμα το καινούριο τώρα. Αυτό είναι το η νέα μόδα, θα γεμίσουμε. Αν είναι κοινωνικό το περιεχόμενο, χρειάζεσαι μια βέβαια νομική. Άντε και στο μπατζανάκι, έπρεπε και στη μετέρα μετά να πάμε όλοι μαζί. Ό,τι και να κάνει ο Ντάνος, πιστεύω ότι θα πετύχει τηλεοπτικά. Ξέρουμε αντίδραση. Δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Νομίζω ότι δεν ήταν και ο Γιώργος σε φάση για αυτή τη στιγμή για να κάνει συζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι ο Αντένα θα επιμείνει, αλλά και το θέμα μας είναι ότι ο Αντένα πια έχει βάλει σκοπό να βάλει μια καινούργια εκπομπή στο πρόγραμμα. Και είναι ευίωνο αυτό, γιατί σημαίνει ότι θα δώσει δουλειά και σε πολλούς ανθρώπους πίσω από τις κάμερες. Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αποκάλυψη. Είναι πρώτη φορά, νομίζω, που μαθαίνουμε κάτι τέτοιο για τον Γιώργο Αγγελόπουλο σαν επόμενο επαγγελματικό του βήμα.